time in Kastoria, Greece, July 8th, 2015, at the Theater of the Mountain. With special guest performance by G. Pinto on violin and Remigia Pereira from world-renowned The Tenors. This epic performance will be filmed for PBS in America. For more information, please visit www.pavlo.com. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στα γραφεία της εφημερίδας Σέντρας τον Παύλο Σιντικίδη. Ένα παιδί με καταγωγή από την Καστοριά, ο οποίος βέβαια λείπει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό και σε λίγες μέρες θα κάνει πραγματικότητα ένα όνειρο ετών εδώ στην Καστοριά που ήθελε να το κάνει πάρα πολλά χρόνια. Θα γυρίσουμε, είναι ο Παύλος ο Σιντικίδης, ο οποίος κατάγεται από την Πεντάβρυσο Καστοριάς. Βέβαια ούτε εμείς και πολύ λίγοι ίσως Καστοριανοί τον γνώριζαν, διότι είναι ένας καλλιτέχνης μεγάλης εμβέλειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή είναι η Ελλάδα, αυτή είναι η Καστοριά, με ανθρώπους που στην ομογένεια έχουν μεγαλώσει, κάποιοι έχουν γίνει επιστήμονες, κάποιοι έχουν γίνει καλλιτέχνες και έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Παύλο, καλησπέρα. Γεια σας. Σε φιλοξενούμε εδώ για να μας πεις κάποια πράγματα που θα κάνεις σε λίγες μέρες εδώ στην Καστοριά. Ναι, κοίταξε, εγώ είμαι γεννημένος στο Τορόντο, Καναδά. Οι γονείς μου είναι από, έτσι όπως το είπες, από την Καστοριά, από την Πεντάβρυσο Καστοριάς. Εγώ, τι να σου πω, από μικρό παιδί έρχομαι στην Ελλάδα για να δω τα ξαδέρφια μου και είμαι γεννημένος στο Καναδά, είμαι πάρα πολύ περήφανος σαν Έλληνας και ήθελα για πολλά χρόνια να κάνω συναυλία εδώ στην Καστοριά. Γιατί σαν καλλιτέχνης δεν μου ξέρει κανένας εδώ και ήθελα την ευκαιρία έτσι να μου γνωρίσει ο κόσμος από κοντά. Γι' αυτό ήθελα να κάνω συναυλία εδώ στη Καστοριά. Τώρα έχουν περάσει τα χρόνια και σαν καλλιτέχνης τώρα παίζω συναυλίες παγκόσμια και ήρθα μια μέρα και είπα, κοίταξε, ακόμα δεν έχω παίξει στην Ελλάδα, δεν μπορούσα να το πιστέψω και τα fans μου ρωτάνε, παίζεις αυτή τη μουσική, η μουσική μου είναι ισπανικό ελληνικό στυλ και λένε οπωσδήποτε έχεις παίξει στην Ελλάδα και λέω ξέρεις τι, δεν έχω παίξει. Και γι' αυτό ξεκίνησα να κάνω αυτό το όνειρο και τελικά μετά από πολλά χρόνια έχει γίνει. Στο 8 Ιουλίου θα είμαι στο θέατρο το Βουνό, είναι εισιτήριο δωρεάν για τον κόσμο γιατί έτσι όπως το είπα θέλω να γνωρίσω όλους εδώ από κοντά και η συναυλία θα γραφτεί για, να το πω καλά τώρα, εκπομπή. Για την Αμερική. Θα παίξει στα κανάλια της Αμερικής, Καναδάς και παγκόσμια, σε όλα τα κράτη που παίζω, Ιαπωνία, South Korea, Γερμανία, Αγγλία, Μέξικο και όλα αυτά. Το όργανο που παίζει είναι η κιθάρα. Εγώ είμαι κιθαρίστρας. Πώς ξεκίνησε, τι ήταν αυτό που σου έδωσε σε μικρή ηλικία να παίξει κιθάρα, ήταν οι γονείς σου, ήταν κάτι που σε άρεσε πάρα πολύ. Θα σε πω, είναι ο πατέρας μου πήγε στο Καναδά το 1967 και ήταν ο γουναράς, ασφαλώς. Αλλά πάντα αγαπούσε την κιθάρα. Αγαπούσε στυλ μουσικής που είχε η κιθάρα. Τον Πάκο Ντε Λουσία, τον Χωζέ Φελισιάνο, παλιά μιλάμε τρίο Μπαλκάντο και όλα αυτά. Και νομίζω ο πατέρας μου, άμα είχε την ευκαιρία να παίξει κιθάρα, θα ήταν ο καλύτερος κιθαρίστας στον κόσμο. Και το λέω αυτό ειλικρινά, πώς σας το πω, because αυτός ήθελε, μεγάλωσε φτωχός, ήθελε να φάει. Αυτός δεν κοιτούσε να παίξει όργανο, αυτός κοιτούσε να κάνει λεφτά για να φάει και να ταΐσει την οικογένεια του, την μάνα του. So, με αυτό μου έδωσε, πώς σας το πω, είχε τη μουσική στο σπίτι πάντως κιθαρίστας και εγώ κάπως το πήρα πάνω μου και άρχισα να παίζω κιθάρα. Η ιστορία είναι λίγο περίεργη, αλλά είναι αληθινή. Okay. Στην πορεία μετά πέρασαν τα χρόνια, μεγάλωσες, έπαιζες κιθάρα και κάποια στιγμή έκανες το δικό σου συγκρότημα. Ποια ηλικία ήταν αυτή και ξεκίνησες να βγαίνεις στη σκηνή? Κοίταξε, άρχισα από 5 χρονών, αλλά σαν επαγγελματίας ήμουνα κάπως 10 χρονών. Και από εκεί και πέρα άρχισα να κάνω συνευλίες 12 χρονών. Είμαι συνθέτης, τη μουσική που παίζω είναι η δικιά μου. Είμαι κιθαρίστας που γράφω τη δικιά μου μουσική για πολλά όργανα, ασφαλώς, με το συγκρότημα. Και
Είμαι γεννημένος στο Καναδά, σου άκουγα μουσική της Αμερικής και όλα αυτά, αλλά πάντα είχα το ελληνικό μέσα. Μετά από πολλά χρόνια, πάντρεψα το σπανικό ελληνικό μέσα που τώρα το λέμε μεσοϊκό, Mediterranean music. You know? Και αυτό είναι το στυλ μου. Στην Αμερική και Καναδά ξέρω ότι ο Παύλος είναι the Mediterranean style κιθαρίστρα συνθέτης. Από ό,τι γνωρίζω, η γυναίκα σου είναι από την Πορτογαλία, ναι. Γεννημένη και αυτή στον Καναδά, ναι. Τη γνώρισε εκεί πέρα. Ναι. Σε επηρέασε και αυτή σε αυτό το στυλ το μεσογειακό, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα. Όλα, yeah, Ισπανία, Portuguese και Middle Eastern. I mean, you know, και μιλάμε Middle Eastern influence. Έχω, you know, I mean, έχω βάλει πολλά όργανα στη μουσική. Έχω νέα δίσκο. Ξέρω ότι φαίνομαι νέος, αλλά είμαι μεγάλος. Έχω περάσει πολλά κράτη, πολλά όργανα. Στα νέα δίσκους που έχω γράψει στη ζωή μου, έχω βάλει την κινέζικη ούρντου που είναι σαν τη λίρα. Έχω βάλει το Ινδιάν σιτάρ, έχω βάλει πορτογκίζ γκιτάρ. Έχω βάλει πολλά όργανα μέσα στη μουσική μου, στα χρόνια μου. You know? Αλλά πάντα είναι guitar based. Η κιθάρα είναι μπροστά και έχω από πίσω. Σαν παράδειγμα, στη συναυλία 8 Ιουλίου εδώ στο θέατρο του Βουνό, θα είμαι με το συγκρότημά μου κιθάρα, μπουζούκι, percussion, τύμπανα και μπάσο. Αλλά θα φέρω ένα πολύ διάσημο τραγουδιστή από τον Καναδά, ο Εμίλιο Περέρα. Θα φέρω βιολί. Από εδώ θα φέρω ένα πολύ ωραίο λιριτζί που τον γνώρισα στη Θεσσαλονίκη. Λάζος Ιωαννίδης, θα παίξει ένα τραγούδι μαζί μου. Θα βρήκα κάτι ωραία, καλά παιδιά στη Φλόρινα, τα Βαλκάνης παιδιά. Τροπέτα, δύο παιδιά είναι ξαδέρφια. Νεαρά παιδιά, μιλάμε 20-21 χρονών. Θα παίξω ένα τραγούδι τροπέτα, όλα η μουσική δικιά μου, αλλά σε κάθε τραγούδι βάζω και ένα special guest, κάπως το πω. Γι' αυτό ήθελα να φέρω και παιδιά από εδώ, από το χώρο μας. Όλη η συναυλία δεν θα είναι μόνο το μουσικό κομμάτι. Εσύ σκοπεύεις από το όνειρο αυτό που ήθελες να το κάνεις στην Καστοριά, ναι. Για σένα, για την Καστοριά, για την Ελλάδα. Θα περιλαμβάνει, θα γίνει σε ένα DVD πολύ καλό, όλη η συναυλία, ναι. Αλλά θα περιλαμβάνει και ένα κομμάτι τουριστικό, να αναδείξεις την, oh, yeah. την πόλη, τον ομό της Καστοριάς, τα προϊόντα, ναι, τη γούνα, ναι, ναι. όλα αυτά. Κοίτασε, ο πατέρας μου ήταν γουναράς. Και εγώ μεγάλωσα με τη γούνα, you know. Και η Καστοριά είναι πόλης που είναι σέντρο για γούνα στον κόσμο, you know. Αυτή είναι η ιστορία της Καστοριάς και έμαθα τώρα τελευταία η γούνα άρχισε νομίζω το 1500 εδώ στην Καστοριά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, you know. Αυτή είναι η ιστορία μας. Κοίταξε, ολόκληρος Καναδάς άρχισε με τη γούνα, you know. Yeah, εγώ δεν κάνω μόνο συναυλία, εγώ also κάνω και documentary. Θα τραβήξω like videos εδώ στην πόλη. Θα μιλάμε για τον πατέρα μου, θέλω να δείξω το σπίτι που έμεινε όταν δούλευε στη γούνα εδώ στην Καστοριά. Θέλω να δείξω τη λίμνη. Θα είναι, κοίταξε, το τίτλο είναι Παύλο, Live from Καστοριά, Greece. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Είστε καλά παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος είναι ο αριθμός των συναυλιών που κάνεις κάθε χρόνο σε όλες τις χώρες? Εγώ, κοίταξε, για τα τελευταία 20 χρόνια κάνω περίπου 150 συναυλίες το χρόνο. Κάποιες φορές είναι 200, άλλες φορές είναι 120, αλλά περίπου 150. Και τα μοιράζω με αυτά 8 κράτη. Η συναυλία που θα κάνεις εδώ στην Καστοριά, στο Θεατράκι του Βουνού, είναι ένα προσωπικό στοίχημα για σένα και φυσικά είναι το κόστος τεράστιο. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, όλα αυτά το κάνεις εσύ, όλα δεν είναι τα έξοδα πληρωμένα από σένα. Yeah, εγώ τα πληρώνω όλο. I mean, κοίταξε, αυτό δεν πειράζει. I mean, εγώ ήθελα να το κάνω αυτό το πράγμα, τα πληρώνω όλα εγώ και με ευχαρίστω. Like, you know, πάλι σε λέω, αυτό για πολλά χρόνια το ετοιμάζω και ήρθαμε στο σημείο που τώρα θα γίνει. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Είμαι εδώ για 6 εβδομάδες. Ήρθα πολύ πιο νωρίς για να το ετοιμάσω ωραία. Θα φέρω εταιρείες από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όσο μπορώ
θα πάρω παιδιά από εδώ από την Καστοριά. Αυτός που θα το κάνει direct είναι από την Καστοριά. Το Νίκο, το παιδί είναι από την Καστοριά. Αυτοί όλοι μου βοηθάνε να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα. Και όλο αυτό το DVD που θα γίνει μετά, θα, από ό,τι γνωρίζω, θα παιχτεί σε πάνω από 300 τηλεοπτικούς σταθμούς στην Αμερική, Αλλά και σε τουρνέ που θα κάνεις μετά σε Μεξικό, αυτό, Κορέα, Γερμανία. Αυτό θα είναι παγκόσμιο. Μιλάμε Αμερική, γιατί εκείνη είναι η μεγαλύτερη μαρκέτα του κόσμου. Και φέρνω ένας από την Αμερική να μου βοηθήσει να κάνω το produce, the whole thing. Αλλά, θα είναι στο PBS στην Αμερική, σε 320 κανάλια, αλλά θα παιχτεί στο Καναδά, θα παιχτεί στη Γερμανία, θα παιχτεί στη Ιαπωνία, θα παιχτεί στο South Korea, θα παιχτεί στο Μέξικο, σε όλα τα μέρη, Αγγλία, όλα τα μέρη που κάνω συναυλίες. Θα είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση και προβολή για την Καστοριά. Πολλά ακούτε. Πέρα από το δικό σου το μουσικό κομμάτι. Ναι, κοίταξε. Η Καστοριά είναι πανόμορφη. Όλοι ξέρουν η Ελλάδα για νησιά, που είναι πολύ ωραία. Αλλά η Καστοριά είναι μοναδική, είναι όμορφη, είναι ένας μοναδικό πόλη που έχει αυτή τη λίμνη. Και το πιο κυριότερο, να σας πω την αλήθεια, είναι ο κόσμος. Βγαίνει στα καφετήριες, όλοι σε χαιρετάνε, περπατάω εκεί στην παραλία και εγώ χαιρετάω όλους και να μην μου ξέρουν, χαμογελάνε. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Γιατί να μην γνωρίσουν η Καστοριά? Και πιστεύω θα έρθουν πολύ μετά. Το διάστημα που είσαι εδώ πέρα στην παραμονή, έχεις κάποιες επαφές με κάποιους ανθρώπους. Βέβαια, επισκέφθηκες τον Δήμαρχο Καστοριάς να στηρίξει την προσπάθεια τη δικιά σου, κάποιους φορείς της Γούνας. Ναι. Ανταποκρίθηκαν σε αυτό το εγχείρημα που θα κάνεις εδώ στην Καστοριά? Κοίταξε, άμα μπορεί να μου δώσει λίγη βοήθεια, θα ήταν με πολύ ευχαρίστως. Είναι με ξενοδοχεία. Θα φέρω 25 άτομα να δώσω. Κοίταξε, με ξενοδοχεία, ό,τι μπορεί να βοηθήσουν είναι εντάξει. Και να μην μου βοηθήσουν, εγώ θα τα κάνω όλα, αλλά άμα μπορούν να μου βοηθήσουν, με ευχαρίστωση, γιατί όχι. Βέβαια, μέχρι και με κάποιους φίλους γνωστούς και αγνώστους, ήδη έχει μαθευτεί αυτό που θα κάνεις. Πώς θα αντιμετωπίζουν, θα έρθουν να δουν τη συναυλία? Τετάρτη 8 Ιουλίου, ναι. Τους καλείς όλους να έρθουν. Θα ήθελα όλοι να έρθετε στο θέατρο το Βουνό. Να χωρέσουμε όσο μπορούμε, δεν ξέρω. 5.000, ας βάλουμε 5.000, δεν ξέρω, εδώ, τζόκ σε κάνω. Να έρθουν όλοι, δεν ξέρω, νομίζω κρατάει 700-800 άτομα, κάπου εκεί μέσα. Και κάπως θα τους βάλουμε όλους μέσα. Παύλο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Που ήρθες εδώ στα γραφεία της εφημερίδας και μας έδωσες αυτή την αποκλειστική συνέντευξη και να σου ευχηθώ καλή επιτυχία για αυτό που θα κάνεις εδώ στην Καστοριά και το όνειρό σου θα γίνει πραγματικότητα. Ευχαριστώ πάντα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.